Friday στην Ιερά Πέτρα. Στηρίζεται αυτόν το θεσμό. Αυτή η μέρα έχει γίνει πια θεσμός και για την Ιερά Πέτρα. Συμμετέχουμε φυσικά σε όλα μας τα είδη και ο κόσμος φαντάζομαι ότι θα την τιμήσει, θα την εκμεταλλευτεί. Από ό,τι βλέπω και από τη δουλειά μου την περιμένει και θα είναι μια τονωτική ένεση για την αγορά της πόλης. Είμαστε λίγο πριν τις γιορτές. Πιστεύετε ότι ο κόσμος περιμένει αυτή τη μέρα για να κάνει τις αγορές του και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα να πάρει πιο οικονομικά τα προϊόντα? Σίγουρα την περιμένει, σίγουρα, γιατί εντάξει, η κατάσταση λιγουλάκι είναι λίγο δύσκολη, αλλά εντάξει, ό,τι επωφεληθεί κανείς φαντάζομαι ότι θα είναι καλό. Και πρέπει να την εκμεταλλευτεί λοιπόν. Να είστε καλά. Black Friday και στην Ιερά Πέτρα, τι στηρίζουν τα καταστήματα? Ναι, τη στηρίζουν και είναι και με την έγκριση βέβαια του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και της Εθνικής Συνομοσπονδίας. Αφορμή είναι η Black Friday, είναι μια Παρασκευή η οποία θα είναι γιορτή, ας το πούμε έτσι, για το εμπόριο. Δυστυχώς οι προηγούμενες εβδομάδες και μήνες ήταν πάρα πολύ υποτονικοί και όλοι πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αυτή την Παρασκευή θα βάλουμε κάτι μέσα στο ταμείο. Είναι ένας ξενόφερτος θεσμός. Βλέπουμε όμως ότι αρχίζει να υιοθετείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι, πράγματι είναι ξενόφερτος, αλλά είναι για διάρκεια μιας ημέρας. Ας μην το κάνουμε τριήμερο στην Ελλάδα ή μια εβδομάδα, γιατί πλέον χάνεται και αυτή η γλύκα που έχει αυτός ο θεσμός. Είναι μια τόνωση για την αγορά λίγο πριν τις γιορτές? Σαφώς και είναι τόνωση και όπως προείπα ερχόμαστε από ένα δίμηνο το οποίο ήταν πάρα πολύ υποτονικό και ευελπιστούμε ότι αύριο τουλάχιστον θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Τα μαγαζιά της Ιερά Πέτρας ήδη προχωρούν σε κάποιες εκτόσεις ή προσφορές. Πιστεύετε ότι θα είναι μια ευκαιρία για τους καταναλωτές να αγοράσουν σε καλές τιμές? Από ό,τι είδα, η πλειονότητα των καταστημάτων κάνει καλές προσφορές και έτσι ο κόσμος πιστεύω θα ανταποκριθεί και θα θέλει να κατεβεί να ψωνίσει. Black Friday, θέλουμε να δούμε ποια είναι η άποψη του Εμπορικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας για την ημέρα αυτή. Black Friday είναι ένα ξενόφερτο και αυτό, όπως και άλλα που έχουμε, η Λευκή Νύχτα, την οποία βέβαια μπορούμε να πούμε ότι η Λευκή Νύχτα την έχουμε υιοθετήσει και πάει καλά και στην Ιερά Πέτρα. Black Friday λοιπόν, τη στηρίζουμε φέτος εμείς σαν εμπορικός σύλλογος. Τη στηρίζουμε και μάλιστα για ποιο λόγο? Βλέπουμε σιγά σιγά ότι ενώ έχουμε καταφέρει εμείς οι μικροί επιχειρηματίες καταπέτηση των μελών μας και έπειτα τα εμπορικοί σύλλογοι, τουλάχιστον να το βάλουμε σαν θέμα ούτως ώστε να πάμε για κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, και το θεωρώ μια επιτυχία των εμπορικών συλλόγων Κρήτης αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά βλέπουμε παράλληλα, ενώ πάμε προς την κατάργηση των ενδιάμεσων λοιπόν εκτόσεων, να βλέπουμε την Black Friday να πάει να γίνει Black Weekend ή Black Week ή τέλος πάντων τριήμερο προσφορών, δεκαήμερο προσφορών, το Black, η Black περίοδος τέλος πάντων, με προσφορές. Οπότε λοιπόν και εμείς πρέπει να στηρίξουμε την Black Friday, είναι μια μεμονωμένη ημέρα, ούτως ώστε να τη στηρίξουμε για μια μεμονωμένη ημέρα και να παραμείνει εκεί, όχι να εξαπλωθεί. Γιατί σιγά σιγά οι μεγάλες πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες θα το εκμεταλλευτούν αυτό. Θα προχωρήσουν λοιπόν σιγά σιγά από Black Friday, Black Weekend, όπως το είπαμε και πριν, Black Week και οτιδήποτε, και θα περάσουμε σε ένα δεκαήμερο προσφορών, στο οποίο μετά θα είναι και αναγκασμένος ο μικρός επιχειρηματίας να ακολουθήσει. Τουλάχιστον, οπότε λοιπόν, στηρίζουμε την Black Friday, θα υπάρχουν εκτόσεις στα μαγαζιά. Είναι μια ευκαιρία για τόνωση της αγοράς λίγο πριν και τις γιορτές των Χριστουγέννων. Είναι μια ευκαιρία και για τόνωση της αγοράς αλλά και για έρευνα, θα λέγαμε, να κατέβει ο κόσμος να δει, έχουν τις γιορτές, σιγά σιγά θα ξεκινήσει και ο στολισμός βέβαια και θα κατεβαίνει και ο κόσμος κάτω. Ναι, είναι μια ευκαιρία, όπως το είπατε. Αυτή την περίοδο η κίνηση είναι υποτονική ή είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο? Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει σε κανένα. Φέτος η φετινή χρονιά ήταν πολύ χαλιά. Αν αναλογιστούμε γενικά όλη την οικονομία της πόλης μας, η οποία στηρίζεται
στα κυπευτικά αλλά και στο ελαιόλαδο. Τα κυπευτικά πέρσι δεν πήγαν καλά, οι φόροι είναι αυξημένοι, το λάδι πάλι δεν πήγε καλά, ενώ περιμέναμε μια ποσότητα και η τιμή είναι χαμηλή, αλλά και η ποσότητα τελικά έπεσε και η ποιότητα του λαδιού. Δυστυχώς φέτος είναι μια πολύ κακή χρονιά. Περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν τα δώρα, τουλάχιστον του ιδιωτικού τομέα, να μπουν επιδοτήσεις, ούτως ώστε σιγά σιγά να αναθερμανθεί η αγορά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.